Βράχοπης στην άμυνα. Να δούμε όμως τον Νουάτσι τώρα ξανά. Εκ των Ιωάννου δεν είναι... Πολωνός κάνει τα τρία τέρματα στην Super League και βάζει την καβάλα μπροστά από την προσπάθεια του Ιωάννου. Διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Εδώ οι φίλοι της καβάλας που έχουν κατακλείσει το γήπεδο της Κομωτινής, με χαμόγελα βέβαια. Ο Νουάτσι δεν μπόρεσε στην αρχή, ήρθε ο Σμολάρε για να ολοκληρώσει το έργο, να κάνει το 0-1. Εδώ βλέπετε δεν υπάρχει κανένα offside στον Ιωάννου. Εδώ να δούμε αν βγήκε η μπάλα. Όχι, είναι εντός παιχνιδιού, δεν μπορούν να απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Ούτε ο Παπαδόπουλος ούτε ο Ιασονίδης πάνω στη γραμμή. Έρχεται ο Σμολάρη για να κάνει το 0-1. Νωρίς γκολ λοιπόν στην αναμέτρηση, αλλά μην περιμένετε να τα παρατήσει τόσο εύκολα ο Πανθρακικός, ο οποίος έχει δείξει ότι... Για τον Ονουάτσι, ο Οικονόμου μπαίνει στη φάση. Νάτος ο Νιγηριανός τώρα με την μπάλα. Ψάχνει το πλασέ. Από εκεί δίπλα από τα δοκάρια γκολ τελικά. Απίστευτο γκολ από τον Ονουάτσι. Στο 11ο λεπτό συνέλαβε κοιμόμενο όλο τον κόσμο, όλη την άμυνα της ομάδας του Πανθρακικού και βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο Νουάτσι για το 0-2, πρώτο σκόρερ της καβάλας. Απορώ τι έκανε ο Ρόκα πραγματικά στη συγκεκριμένη φάση. Είδε απλά την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του. Με ένα πλασέ που φάνηκε, κοιτάξτε από πόσο μακριά πλασάρει, τουλάχιστον 10-12 μέτρα έξω από την περιοχή, και ο Ρόκα πρέπει να βρίσκεται σε άλλο γήπεδο σήμερα. Σήμερα που είναι και τα γενέθλιά του, ίσως σβήνει τα κεράκια στην τούρτα του, γιατί κοιτάξτε πόσο εύκολα δέχεται αυτό το γκολ. Ίσως περίμενε και ο ίδιος ότι η μπάλα πηγαίνει έξω, έστριψε, έβαλε πάρα πολύ φάλτσο ο Νιγηριανός και έτσι πολύ νωρίς έχουμε το 0-2 για την καμπάνια. Μπέλεκ στρώνει την μπάλα έξω από την περιοχή και ψάχνει το σουτ, το κάνει, αλλάζει πορεία η μπάλα, γκολ. 27 και 1-2 Πανθρακικός καβάλα με τον Μπέλεκ που το έψαχνε. Στάθηκε και τυχερός βέβαια γιατί κόντρα η μπάλα και ξεγέλασε τον Ιτάνς και το παιχνίδι παίρνει και πάλι φωτιά, συγκλονιστικό παιχνίδι στο 27ο λεπτό. 1-2 πεμπτουσία του ποδοσφαίρου τα γκολ και έχετε δει τρία πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο. Βλέπετε εδώ πως έκανε screen, επιστρέψτε μου να πω, μπασκετικά ο Καζάκης στον Ντικρόκ, πήγε εκεί να βοηθήσει. Η μπάλα κόντραρε στον Κβοσδένοβιτς και έτσι έγινε το 1-2. Ο Ρινκόν στη φάση, δεν απομακρύνεται, σουτάρει, γκολ! 1-3, ο Βραζιλιάνος κυνήγησε ο ίδιος στη φάση, έκανε την κεφαλιά, δεν απομακρύνθηκε η μπάλα με το αριστερό και μετά από κόντρα η μπάλα κατέληξε αργά σαδιστικά στο βάθος της εστίας του Ρόκα και το 1-3 είναι γεγονός. Με τους γηπεδούχους επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν δεχτεί μέχρι τώρα 3 φτηνά γκολ. Ξανά η σέντρα από τον Λάκη, ο Ρινκόν δεν φεύγει μπάλα. Πριν βάλει την κόντρα ο Άλβες, ο Ρόκα τι να κάνει, είναι ίσως το μοναδικό που δεν φταίει. Είδατε πως σούταρε αργά, στατιστικά, βασανιστικά η μπάλα στο βάθος της εστίας του και το 1-3 είναι γεγονός. Με την καβάλα να βάζει πλώρη για την ευρύτερη εκτός έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα.